Από σήμερα μέχρι και τις 6 Ιουλίου στο ΔΑΚ Αγρινίου πραγματοποιείται ένα πολύ ενδιαφέρον μπασκετικό κάμπ, το οποίο διοργανώνει η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου και η οποία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που κάνει φέρνει λοιπόν έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ και ο οποίος έχει προπονήσει, τι να πει κανείς, τον Kobe Bryant, τον αείμνηστο Kobe Bryant, τον Kevin Durant, τον LeBron James, τον Anthony Davis και πόσους άλλους. Μιλάμε βεβαίως για τον Baker και βεβαίως για όλες αυτές τις δράσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Περισσότερα θα μας πει αυτή την ώρα η έφορος του τμήματος μπάσκετ της ΓΕΑ, η κυρία Αγγελική Κουτσούκη, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κουτσούκη, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε βήμα να μιλήσω για αυτή την εκδήλωση την οποία κάνουμε. Ήδη εδώ και λίγη ώρα είναι σε εξέλιξη, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη μέρα των δράσεων του μπασκετικού κάμπ. Να μας πείτε καταρχάς δύο λόγια για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Κοιτάξτε, είχα το έναυσμα μου το έδωσε κάποιος φίλος προπονητής, γιατί είχαμε σκεφτεί με την Επιτροπή Μπάσκετ να κάνουμε ένα κάμπ. Θεωρήσαμε και μας έριξε αυτή την ιδέα για τον συγκεκριμένο προπονητή, τον Κένιον Μπέικερ. Θεωρήσαμε ότι είναι κάτι πρωτοποριακό για την περιοχή και θέλαμε να το δώσουμε στα παιδιά της περιοχής, γιατί είναι κάτι ξεχωριστό, είναι μια μοναδική εμπειρία. Η αλήθεια είναι ότι στις μικρές πόλεις δεν συνηθίζονται κάτι τέτοια και είναι και πολύ δύσκολο να κάνεις κάτι τέτοιο, γιατί ούτε και η ποσότητα των παιδιών είναι τόση. Είναι και εποχή δύσκολη, ειδικά για την περιοχή τη δική μας, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη και τα παιδιά αυτή την εποχή φεύγουν. Παρ' όλα αυτά εμείς το τολμήσαμε, φυσικά έχοντας τη συνδρομή και των χορηγών μας και κυρίως της Ένωσης Αγρινίου, η οποία όταν της είπαμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, μας είπαν προχωράτε και εμείς είμαστε εδώ. Όταν μας έδωσαν έτσι το πράσινο φως και είχαμε ένα στήριγμα, είπαμε θα το κάνουμε για να δώσουμε στην περιοχή έναν άλλον αέρα, να δώσουμε κάποια καινούργια πράγματα και κάποιες καινούργιες εμπειρίες. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Θα ήθελα να σας πω ότι το κάμπ είναι 4 μέρες, όπως είπατε, από 3 μέχρι 6 Ιουλίου. Ο Μπέικερ θα είναι εδώ στις 5 και στις 6 του μήνα. Όμως και οι δύο προηγούμενες μέρες έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουμε τους ομοσπονδιακούς προπονητές, τον Γιάννη τον Ελευθεριάδη και την Ελένη την Καλαϊτζάκη, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στο γήπεδο, στο οποίο είμαι και εγώ. Και δίνουν τα δικά τους φώτα στα παιδιά, δηλαδή είναι ένα camp πολύ σύνθετο, ας πούμε, δηλαδή θα δώσουν διαφορετικά πράγματα οι δύο ομοσπονδιακοί και διαφορετικά πράγματα αέρα NBA, ας πούμε, ο Αμερικανός προπονητής. Οπότε τα παιδιά έχουν την ευλογία και τη χαρά να πάρουν εμπειρίες και γνώσεις οι οποίες τα επόμενα χρόνια ενδεχομένως να τους βοηθήσουν ακόμη περισσότερο και σε επίπεδο έτσι, πιο επαγγελματικό αν θέλετε και σε επίπεδο πρωταθλητισμού, γιατί όχι, αν διαθέτουν και το κατάλληλο ταλέντο και εξακολουθούν να δουλεύουν πάνω σε αυτό. Έτσι είναι, και ξέρετε κάτι, πέρα από τα παιδιά και για τους προπονητές της περιοχής είναι μια μεγάλη ευκαιρία, θεωρώ. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να μετακινούμαστε για να έχουμε παραστάσεις και δίνεται μια ευκαιρία και στους προπονητάς να παίρνουν και ιδέες για το πάνω στο άθλημα και να εξειδικεύονται και αυτοί ακόμη πιο πολύ. Επίσης η εμπειρία αυτών των προπονητών οι οποίοι έρχονται μας βοηθάνε πάρα πολύ και τα ίδια τα παιδιά, ξαναλέω, και τους προπονητάς αλλά και εμάς τους παράγοντες μας καθοδηγούν στο να κάνουμε κάποια καινούρια και φρέσκα πράγματα τα οποία χρειάζονται για να πάμε λίγο παραπέρα. Δεν είναι το επαγγελματικό κομμάτι, είναι αυτό που κάνουμε να γίνεται σωστά και κυρίως τα παιδιά να αγαπήσουν το άθλημα με ωραίο τρόπο και να γίνεται αυτό με ωραίο και σωστό τρόπο. Ήδη τα παιδιά σήμερα, όλα ειλικρινά σας λέω, είναι κατενθουσιασμένα.
Είναι κατενθουσιασμένα γιατί παίρνουν κάτι άλλο από αυτό που τους δίνουν οι δικοί τους προπονητές, έτσι. Προφανώς. Προφανώς. Και να τονίσουμε κάπου εδώ, κυρία Κουτσούκη, ότι η ΓΕΑ δίνει έμφαση κυριολεκτικά στο αναπτυξιακό κομμάτι του μπασκετικού τμήματος. Μιλάμε ότι έχει ομάδες σε όλες τις κατηγορίες και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το τονίσουμε. Ναι, βέβαια. Συμμετέχουμε σε 8 κατηγορίες. Από τη μικρότερη, από τα νεοσερχόμενα παιδιά των ακαδημιών που μειούνται τώρα στο μπάσκετ μέχρι την ανδρική ομάδα. Είναι αλήθεια ότι γίνεται μια κοσμογονία όπως και στα άλλα τμήματα της γυμναστικής εταιρείας και στο συγκεκριμένο τμήμα. Και όπως είπατε, εμείς δίνουμε μεγάλη βάση στο αναπτυξιακό κομμάτι. Δηλαδή θέλουμε να μοιήσουμε τα παιδιά στον αθλητισμό και στο μπάσκετ. Πρωταθλητές δεν θα γίνουν όλοι. Ούτε καν μπασκετμπολίστες ίσως στο μέλλον. Όμως τα παιδιά γνωρίζουν τον αθλητισμό μέσα από το συγκεκριμένο άθλημα με ένα ωραίο και σωστό τρόπο και σίγουρα παίρνουν πράγματα από αυτό για την υπόλοιπη ζωή τους. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό και χαιρόμαστε πραγματικά για αυτή σας την πρωτοβουλία, έχοντας από κοντά και τους μεγάλους σας χορηγούς και φυσικά πρώτα και πάνω απ' όλα την Ένωση Αγρινίου, η οποία στήριξε την πρώτη και όλα στιγμή μια τέτοιου είδους σκέψη που είχατε για να γίνει η πράξη. Ευχόμαστε να πάνε όλα κατευχήν και τις επόμενες ημέρες και θα είμαστε σε επικοινωνία έτσι ώστε να μεταδώσουμε κι εμείς περισσότερα νέα γύρω από αυτό το πολύ όμορφο τουρνουά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ εκ μέρους της γυμναστικής εταιρείας και είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ, καλή σας μέρα.